Για να δούμε όμως τι λέει ο κόσμος. Να συνδεθούμε με τον Φάνη Καραμπατζάκη. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε με τον κύριο Τάσο Χατζηγαβριήλ, ιδιοκτήτη της γνωστής χαλβατοποιίας Μαραθώνα. Βρισκόμαστε στο αρτοπείο του, στη Νέα Μάκρη. Ανακοινώνονται σε λίγο οι τιμές του ρεύματος, της ηλεκτρικής ενέργειας για το Σεπτέμβριο. Η κιλοβατόρα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 80 λεπτά, θα είναι αυξημένη σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο κύριος Χατζηγαβριήλ, όπως και πολλοί άλλοι επαγγελματίες και ιδιώτες, έχουν διάφορους τρόπους για να τους γλιτώσουν κάπως ενέργεια. Εδώ έχει αλλάξει όλες τις λάμπες με λάμπες LED, φροντίζει να μην είναι συνέχεια αναμένες οι λάμπες, έχει καταργήσει τον κλιματισμό, έχει αλλάξει τα ψυγεία. Έχουμε πάει σε πιο μικρά ψυγεία, σε μονοφασικά. Καταργήσαμε το μεγάλο ψυγείο, όπως βλέπετε πίσω σας, που είχαμε φέρει για το παγωτό από Ιταλία και πήγαμε σε μονοφασικό εδώ έχετε πέρα. Κάνει απλώς βιτρίνα, έχετε δώσει τόσα χρήματα, αλλά επειδή έχει δώσαμε 25.000 για να βάλουμε για μία απλή βιτρίνα που κάνει ένα χιλιάρικο. Και γιατί όλα αυτά, γιατί κοιτάξτε εδώ, ο λογαριασμός του ρεύματος για τον Αύγουστο. Κάνει ένα κοντινό zoom εδώ πέρα. Ο λογαριασμός είναι για 27 μέρες. Ναι. Είναι 2,5 χιλιάρικα. Με για 27 αξία μέρες, 2,5 χιλιάρικα. Είναι για την περίοδο από 29 Ιουνίου, όπως βλέπουμε. Από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Είναι 29 έκτου μέχρι 26 εβδόμου. Με καθαρή ενέργεια 799,13. Όλα τα άλλα, αν βάλουμε ότι ο ΦΠΑ και τα δημοτικά τέλη είναι 2-3 εκατοστάρικα, είναι 1,5 χιλιάρικο φόρος. Ρήτρα αναπροσαρμογής προφανώς είναι. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι 2.636. Ναι. Και με την έκπτωση, έτσι, θα σας ερχόταν αλλιώς 4 χιλιάρικα. Ναι, αλλιώς είχαμε κλείσει. Έχετε το αεροδρόμιο. Αλλιώς είχαμε κλείσει, δεν τίθεται θέμα κανένα. Όπως για το Σεπτέμβρη, που πολλοί αρτοποιοί συνάδελφοι έχουν κλείσει λόγω για τις διακοπές, σκέφτονται να μην ανοίξουν. Να μην ανοίξουν έγκαιρα. Και όσο πιο μεγάλη δηλαδή επιχείρηση, όχι, να μην ανοίξουν καθόλου. Σας πέρασε και από εσάς από το μυαλό να μην ανοίξετε λόγω των δυσκολιών και λόγω των υψηλών τιμών που ήρθανε. Σας πέρασε από το μυαλό να μην ανοίξετε και εσείς το μαγάζι ξανά. Το τελευταίο χρόνο η ΔΕΗ με την ρήτρα προσαρμογής που είναι καθαρός φόρος μου είχε πάρει γύρω στα 25 χιλιάρικα. Οπότε κάθε μέρα μου κόβουν από την ρευστότητα και της επιχείρησης. Και όταν λέμε η ΔΕΗ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Η ΔΕΗ, η παλιότερα που λέγαμε Last Power. Όλες οι εταιρείες βέβαια έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν έχει μόνο η ΔΕΗ, όλες οι εταιρείες. Ναι, ωραία. Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής? Μας έχουν πει για το φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο. Πολύ ωραία. Με τι βαθμό στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος συμμετέχει το φυσικό αέριο? Έχουμε τα υδροηλεκτρικά που δεν στοιχίζουν τίποτα. Είχαμε τα φωτοβολταϊκά που και αυτά. Είναι μηδενικό το κόστος. Είναι σε σχέση με το φυσικό αέριο. Έχουμε τον Λιγνίτη που τον καταργήσαμε. Για ποιο λόγο? Όταν στη Γερμανία του δώσαμε μία παράταση ακόμα 30-40 χρόνια. Είπαμε να πάμε σε μία πράσινη ενέργεια. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται στο πόδι. Μέσα σε μία πενταετία πράσινη ενέργεια. Ο κόσμος τι θα λέει, οι πελάτες που έρχονται εκεί. Κύριε Χατζηγαβριήλ, τι λένε? Παραμιλάνε όλοι. Παραμιλάνε. Και όλοι πάνε να κάνουν. Ήρθε μια κυρία εδώ όσο περιμέναμε στο ταμείο να πάρει λίγο ψωμί. Τη ρώτησε πόσο ήρθε ο λογαριασμός. Είπε 300 ευρώ. Λέει ευτυχώς που δουλεύουμε και δεν είμαστε όλη μέρα σπίτι για να πλένουμε. Και πάλι της ήρθε διπλάσιο σε σχέση με. Μπράβο. Εδώ πέρα ο λογαριασμός ήταν 2,5 χιλιάρικα με την έκπτωση που θα πήγαινε 4. Η αντίστοιχη περίοδο που θα μου ερχόταν φυσιολογικά ήταν 1.300 ευρώ. Λοιπόν, δηλαδή πού θα πάει και η δουλειά αυτή? Και έχετε και τον γκάζι εδώ, το κρατάει λογαριασμούς εδώ. Το γκάζι ήμουνα το μήνα στα 600 ευρώ. Έχω πάει πλέον στα 1.200 με 1.300. Το φυσικό, αυτό το πράγμα είναι. Το φυσικό αέριο είναι τεράστιο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, γιατί δεν έχει και επιδότηση. Δεν έχει πολύ μικρή επιδότηση, 30 ευρώ. Οπότε για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, είναι τεράστιο το κόστος, έτσι δεν είναι? Δεν είναι, λέγοντας επιδότηση, κλέβουμε από τα παιδιά μας για να τα πάρουμε εμείς. Οφείλαμε σαν χώρα και μπήκαμε στο Δουνουτού και με 240 δις και ξαφνικά μας λένε ένα ωραίο πρωί, παιδιά χρωστάτε 490.
Πώς τα χρωστάμε αυτά? Τι έγινε, υπήρχαν κρυφά χρέη στη χώρα? Πώς ξημερώσαμε έτσι με 490 δισεκατομμύρια? Και συνεχίζουμε και πάμε. Και μας πηγαίνουν τώρα, θα πάρεις ένα επίδομα επειδή βρέχει, πάρει 20 ευρώ. Θα πάρεις ένα επίδομα επειδή κάνεις ζέστη αυτοματιστικό. Πείτε μας όμως για το φυσικό αέριο που μας λέγατε για τον λογαριασμό, πόσο σας ήρθε και πόσο έχει αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Αυτή που έκανε και την στιγμή είναι 40% απάνω. 40%. Δηλαδή από ένα ευρώ που παίρναμε 0,90 με ένα ευρώ, έχει πάει στο 1,40. Και ακόμα δεν έχει μπει χειμώνας. Η ΔΕ όλη η πρώτη ύλη στο μένα αρτοπείο από άλευρα έχει διπλασιαστεί τιμή. Η ζάχαρη πέρσι και το Σεπτέμβριο είχε 520 ευρώ τόνος, αυτή που έκανε τη στιγμή είναι στα 1150. Να πούμε για τα ηλιέλαια, για τα βούτυρα, για τις μαργαρίνες. Την όλα παραγωγή για την έχετε μειώσει, κύριε Χατζηγαβρίλη, την παραγωγή την έχετε μειώσει αναγκαστικά λόγω του κόστους? Όχι λόγω του κόστους, η παραγωγή μειώθηκε λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Σωστά. Δεν βγαίνει ο κόσμος για να πάρει αυτά που έπαιρνε. Σήμερα θα πάρουμε αυτό, αύριο θα πάρουμε τα άλλο. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε και τα δύο σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζηγαβρίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν βγαίνει ο κόσμος πέρα. Και αν θέλετε για να το πάμε και λίγο παρακάτω, η ΔΕΗ δεν βρέθηκε στο σημείο αυτό που βρέθηκε σε μια νύχτα μέσα. Η ΔΕΗ φταίνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλες. Φταίνει οι πρόεδροι της Γενόπ ΔΕΗ, ναι, και της ΔΕΗ κτλ. Λοιπόν, φταίει ο συνδικαλισμός που τον αφήσανε ανεξέλεκτο. Να μην ξεχάσουν και το Φωτόπουλο και την παρέα του όλοι. Τέλος πάντων. Να μην ξεχάσουν και τα ταξίδια που παίρνουν. Όχι, οτιδήποτε θέλετε, γιατί θα τα πούμε. Τα πράγματα έχουν ονοματεπώνυμο. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγαβρίλη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλό κουράγιο σε όλους. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.